την εξίψου δύναμη τις μαθητές Χριστέ, έως αν ενδύσεστε έφης, καθίσατε εν Ιερουσαλήμ. Εγώ δε ως εμέ παράκλητον άλλων, πνεύμα το αιμόντε και πατρός αποστελώ, ενώ στερεωθήσεστε. Αυτός είναι ο ιρμός της τρίτης οδής του κανόνος της Πεντηκοστής. Δηλαδή, λέγει ο ιρμός αυτός, ότι εσύ Κύριε υποσχέθηκες να στείλεις τους μαθητές σου την δύναμη εξύψους και τους είπες ότι να μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι ότου την ενδυθείτε. Και εγώ θα στείλω έναν άλλο παράκλητο, σαν και εμένα, το πνεύμα του αιμών, το δικό μου και του πατρός, με το οποίο θα στερεωθείτε. Ο Απόστολος και ο ιρμός αυτός είναι δάνειο από το ρητό του Ευαγγελιστού Λουκά, που λέει «Και εδώ εγώ αποστέλω την Επαγγελία του Πατρός μου επί μας». Αυτό λέγει ο Κύριος στο 24ο κεφάλαιο, στο 49ο στίχο. «Εδώ, εδώ, να, εγώ θα σας στείλω αυτή την Επαγγελία, την υπόσχεση του Πατρός μου. Εμείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσεστε δύναμη εξύψους. Και εσείς καθίστε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ενδυθείτε την δύναμη που θα έρθει εξύψους από ψηλά». Και επίσης πήρε ο υμνογράφος και από το ρητό του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που γράφει στο 14ο κεφάλαιο, στο 16ο στίχο, «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσω ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Εγώ δηλαδή, λέει ο Χριστός μας στους Αποστόλους, θα παρακαλέσω τον Ουρανής Πατέρα να σας δώσει άλλον παρηγορητήν, ο οποίος θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Άλλον όπως και εγώ. Και αυτά τα δύο ρητά αυτολεξή τα μελουργεί ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς, ο μελωδός, σε αυτόν τον ιρμό. Και λέει, «Ω Θεέ άνθρωπε Ιησού Χριστέ, εσύ προείπας εις τους μαθητάς σου αυτά. Εσείς, ο μαθητέ μου, καθίσατε εις την Ιερουσαλήμ, έως όπου να ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Δεν είπε έως ότου να δεχθείτε ή να λάβετε, αλλά να ενδυθείτε». Και φανερώνει με αυτή τη λέξη το φυλακτικό από κάθε μέρος του σώματος της πανοπλίας του Αγίου Πνεύματος. Το γεγονός δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα μας φυλάζει, μας φυλάτει όπως τα ενδύματά μας. Φυλάτει κάθε μέρος του σώματος και της ψυχής μας. Καθίστε έως να ενδυθείτε όχι μια ανθρώπινη δύναμη, αλλά ουράνια του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Θεοφύλακτος, εγώ θα σας αποστείλω άλλο παράκλητο, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, με το οποίο θα στερεωθείτε στην πίστη, υπομένοντας κάθε πειρασμό που πρόκειται να δοκιμάσετε για την πίστη. Και αυτό που λέγει το «ως εμέ», θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ως εμέ, όπως είμαι εγώ, αυτό είναι προσθήκη του ποιητού. Και γιατί το πρόσθεσε αυτό, άκουσε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Επειδή μερικοί ακούγοντας τον Κύριο να λέει ότι θα σας στείλει άλλο παράκλητο, προσπαθούσαν να χωρίσουν αυτόν τον παράκλητο κατά την ουσία από τον μονογενή Υιό του Πατρός. Εμάχοντος δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο και υποτιμούσαν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό άλλων παράκλητων, όταν είπε ο μελωδός, πρόσθεσε και το «ως εμέ», σαν και εμένα θα είναι και εκείνος. Έτσι ώστε διαμέσου του άλλων να φανερώσει τη διαφορετική υπόσταση που έχει ο Υιός από το Πνεύμα. Είναι διαφορετικές υποστάσεις, διαφορετικά πρόσωπα. Είναι άλλος και άλλος.
για δε του ως εμέ φανερώνει την ταυτότητα της ουσίας. Είναι μεν διαφορετικά πρόσωπα, αλλά έχουν την ίδια ουσία. Αυτή που έχει ο Υιός, έχει και το Πνεύμα το Άγιο. Και δανείστηκε αυτό ο μελωδός από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος λέγει και ερμηνεύει τη λέξη άλλος. Δια τούτο, μετά Χριστόν μεν, κατήθε το Πνεύμα του Άγιου, είναι απαράκλητος ημίν μη λείπει. Λέγει ο Άγιος Θεολόγος, κατέβηκε μετά από τον Χριστόν το Πνεύμα του Άγιου, για να μην μας λείψει ο παρηγορητής. Άλλος δε, είναι ασύ την ισοτιμία να θυμηθείς. Είναι άλλος για να καταλάβεις ότι είναι ισότιμος με τον Υιό. Το γαρ άλλος, άλλος Υιός εγώ καθίσταται. Αυτό που λέγει το άλλος σημαίνει άλλος, όποιος είμαι και εγώ. Έτσι καθίσταται και το Πνεύμα του Άγιου στη θέση μου. Τούτο δε συνδεσποτείας αλλού κατημίας όνομα. Το όνομα άλλος λοιπόν είναι όνομα συνδεσποτείας, ότι είναι και αυτός δεσπότης, όπως και εγώ, Κύριος και εκείνος, Κύριος και εγώ. Και δεν είναι όνομα ατιμίας, δεν είναι κάτι που υποβιβάζει το Πνεύμα του Άγιου. Το γαρ άλλος, ουκ επί των αλλοτρίων, αλλά επί των ομοουσίων είδα λεγόμενο. Αυτό το άλλος, γνωρίζω, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Λόγος, ότι λέγεται όχι για τους ξένους, αλλά για τους ομοούσιους, για αυτούς που έχουν την ίδια ουσία. Επειδή των ομοφιών, λέγει και ο σχολιαστής Νικήτας, άλλων και άλλων λέγομαι. Για αυτούς που έχουν την ίδια φύση, τους ονομάζουμε άλλων και άλλων. Παραδείγματος χάρη, άλλος είναι ο Πέτρος και άλλος ο Παύλος. Επειδή των ετεροφιών, άλλο και άλλο λέγομαι. Όταν όμως είναι διαφορετικών φύσεων, τότε λέγομαι άλλο και άλλο. Άλλο εστί βούς και άλλο ύπος. Άλλο γένος το ένα και άλλος το άλλο. Και παράκλητος δε άλλος ερέθη το Πνεύμα του Άγιον από τον Χριστόν. Διότι και ο Χριστός παράκλητος ονομάζεται. Παρά την πρώτη επιστολή του Ιωάννου λέγοντος, εάν της αμάρτη παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν, δίκαιον. Επομένως και ο Χριστός ονομάζεται παράκλητος και το Πνεύμα του Άγιον είναι ο άλλος παρηγορητής, ο άλλος παράκλητος. Γιατί παράκλητος ακριβώς αυτό θέλει να πει, σημαίνει παρηγορητής. Και ποιος άλλος θα είναι πιο παρηγορητικός από τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου στον άνθρωπο, βέβαια κανένας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πανηγυρίζοντας σε αυτή την εορτή, λέγει «Εκλήθη το Πνεύμα του Άγιον παράκλητον». Γιατί ονομάστηκε παρηγορητής το Πνεύμα του Άγιον? Αλλή για το παρακαλήν ανθρώπους. Για κανέναν άλλο λόγο, παρά διότι ό,τι παρηγορεί τους ανθρώπους, τους παραμυθεί δηλαδή. Παρακαλεί δε, ούχος δεύτερον Θεού, αλλός Θεός. Και παρηγορεί, όχι σαν να είναι κάποιος δεύτερος, κατώτερος Θεός ή μετά τον Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Και γάρ Θεού ίδιον το παρακαλεί. Γιατί είναι ιδίωμα χαρακτηριστικό του Θεού το να παρηγορεί. Λέγει γάρ ο Απόστολος, υπέρ Χριστού πρεσβεύομαι ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Και ο Ισαΐας πάλι λέγει προς την Ιερουσαλήμ, παρεκάλεσέ σε ο ονομάσασε, νόησον την. Σε παρηγόρησε αυτός που σου έδωσε το όνομα. Παρακαλεί ο Πατήρ, παρακαλεί ο Υιός. Πνεύμα γάρ φυσί Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν εχρησέ με. Εμαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέ με. Παρακαλέσε τους πενθούντας. Το Πνεύμα του Άγιον λέγει, ήρθε επάνω μου και με έχρισε, έτσι ώστε να ευαγγελιστώ εις τους φτωχούς. Γι' αυτό με έστειλε, για να τους δώσω σε αυτούς οι οποίοι ήταν στερημένοι της χαράς και της χάριτος, το χαρούμενο Ευαγγέλιο. Και επίσης να παρακαλέσω τους πενθούντες, να παρηγορήσω αυτούς που πενθούν. Το δε Θεό ημών δόξα, πάντοτε νύχε.
Cristo.